Αν για το κέντρο της Πάτρας η πλατεία Όλγας είναι το κλασικό στέκι των ναρκωμανών που συχνάζουν εκεί τις πρωινές ώρες για να κάνουν τις συναλλαγές τους και που τη δόση τους, η πλατεία στην Αρρώη είναι το αντίστοιχο σημείο συνάντησης για έξω από το κέντρο της πόλης. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες που καταφθάνουν στο πλαίσιο της έρευνας για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τις προάλλες και που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου μετά από μαχαιριά. Το επεισόδιο δεν σημειώθηκε μεταξύ ανηλίκων, αλλά και ενηλίκων που ζήτησαν το λόγο από τον 15χρονο και την παρέα του, επειδή τους είδαν να κάθονται στην πλατεία. Φέρεται μάλιστα προτού γίνει η συμπλοκή, οι ενήλικες που συχνάζουν στη συγκεκριμένη πλατεία να είπαν στην παρέα του 15χρονου να σηκωθούν να φύγουν από εκεί. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η πλατεία της Αρρώης έχει μετατραπεί σε μία μορφή γκέτου από παρέες ενηλίκων που είναι εθισμένοι στις ουσίες. Γι' αυτό και τα συχνά επεισόδια που συμβαίνουν εκεί στην πλατεία, όλα αυτά βέβαια η αστυνομία τα γνωρίζει. Με την παρέα του, παιδάκια 15 με έχει 16 ετών. Στην πλατεία καθόντουσαν κάποιοι μεγάλοι, σε ηλικία από 20 έως 35-40. Από εκεί ξεκίνησε το περιστατικό. Απαιτήσανε από τα παιδιά να φύγουν από την πλατεία και να μην ξανάρθετε εδώ και κάτι τέτοια. Έπειτα ένας, ο μεγαλύτερος, χαστούκησε το γιο μου και από εκεί ξεκίνησε όλο το συμβάν. Γιατί το παιδί μου αμύνθηκε μαζί με τα παιδιά και τελικά στο Τσακωμό ήταν μόνο ενήλικες με τα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει. Δεν υπήρχε δηλαδή διαπληκτισμός μεταξύ ανηλίκων. Ήταν Όχι. διαπληκτισμός ενηλίκων με ανήλικους. Βέβαια. Μάλιστα. Έτσι έγινε. Εγώ δεν περίμενα με τα παιδιά θα τη δράσουνε. Δηλαδή πίστευαν οι μεγάλοι ότι οι μικροί θα σηκωθούν και θα φύγουν από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, και ρίξε μια φωτογραφία για το πρόσωπό σας και κάτι τέτοιο και του λέει ο γιος μου, δεν έχετε δουλειά μαζί μας, είστε μεγάλοι άνθρωποι. Ναι. Αυτός προτίμησε να τον χαστούκησε. Α, χαστούκησε λοιπόν ο μεγάλος το γιο σας και ο γιος αντέδρασε. Και από ό,τι ξέρω, ο γιος κάνει και πολεμικές τέχνες, έτσι. Εντάξει, κάνει άμυνα. Κάνει άμυνα. Ναι, το καταλαβαίνω άμυνα. Αυτό. Ξέρει ναι. να μην δεν προκάλεσε, χαστούκησε. Μετά τι έγινε μετά το χαστούκι. Τον χαστούκησαν. Τον χαστούκησαν. Ο μεγάλος ήρθε και τον χαστούκησε. Ωραία. Και ο μικρός ξάπλωσε το μεγάλο. Ναι. Τον ξάπλωσε. Και μετά ναι, βγήκαν τα μαχαίρια, έφτανε κι άλλοι. Πώς ακριβώς είναι. Μετά κατά μαρτυρίες των φίλων του, γιατί δεν είχε εικόνα ο γιος μου, εχθές που είχαν πάει να καταθέσουν στην αστυνομία. Είπανε ότι τα είχε βάλει με τέσσερους ο μικρός και δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω και εκείνη την ώρα προτιμήσαν να τον μαχαιρώσουν για να τον κάνουν από τη μέση.